Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, το αεροσκάφος του γερμανικού κολοσσού περνάει μέσα από αψίδες νερού στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου. Λίγα λεπτά αργότερα παίρνει το όνομα Ηράκλειο, μένωνα την κριτική αθλήτρια Ειρήνη Βασιλείου. Εύχομαι το αεροπλάνο να είναι καλοτάξιδο, ασφαλές και προστατοφόρο. Πρόκειται για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, καθώς η ΤΟΥΗ επιβεβαίωσε τους στενούς δεσμούς με το νησί μας, που παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Ο κριτικός τουρισμός απογειώνεται, καθώς παρά την δύσκολη συγκυρία εν μέσω πολέμου, ακρίβειας και COVID-19, αποδεικνύει ότι διαθέτει γερές βάσεις για μια δυνατή τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με την ΤΟΥΗ, 9.000 απογειώσεις και προσγειώσεις έχουν προγραμματιστεί σε όλη την Ευρώπη, μόνο από και προς την Κρήτη. Το έχουμε φέρει μπροστά τις πρώτες αφήξεις κατά περίπου 4 εβδομάδες, άρα ξεκινάνε τώρα οι αφήξεις από την Γερμανία και είναι αυτό 4 εβδομάδες πριν από το κανονικό. Επίσης, εκτιμούμε ότι θα φέρουμε φέτος περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες από όλη την Ευρώπη στην Ελλάδα. Θα είναι 60 πτήσεις, πρόσθετες πτήσεις. Θα συμβάλλουν να έρθει παραπάνω κόσμος στον τόπο μας. Παραπάνω ταξιδιώτες, πτωχιωτικοί, που αφήνουν περισσότερο συνάλλαγμα, που σέβονται τα ήθη και τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας, που αγαπάνε τη χώρα μας και που έρχονται ξανά και ξανά, όπως φαίνεται. Με χαμόγελα και διάχυτη ικανοποίηση, οι τουριστικοί παράγοντες του νησιού υποδέχτηκαν τα ελπιδοφόρα μηνύματα για τον τουρισμό, την ατμομηχανή της οικονομίας. Όπως επισημάνθηκε, η ΤΟΥΗ αναμένει φέτος ρεκόρ επισκεπτών στην Ελλάδα. Η ΤΟΥΗ είναι η δεύτερη σε κίνηση αεροπορική εταιρεία πτήσεων εξωτερικού τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας σημαντικός μας συνεργάτης. Θα μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο η ταυτότητα μιας σύγχρονης τουριστικής πόλης που συνδυάζει την παράδοση με την νεωτερικότητα, που γεφυρώνει την ιστορία με το μέλλον και τις σύγχρονες υποδομές. Και επίσης να την ευχαριστήσω για την αναγνώριση που κάνει με τον τρόπο αυτό στο Ηράκλειο, ο οποίος είναι και ο πρώτος στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο που βρισκόμαστε, να νομίζει ο πρώτος επτήσεις τσάρτερ σε όλη την πλάτη αεροδρόμιο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Τουρισμού, του Περιφερειάρχη Κρήτης της Δημοτικής Αρχής, του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Αερολιμενάρχη Ηρακλείου, εκπροσώπων φορέων και τουριστικών παραγόντων. Παράλληλα, η ονοματοδοσία του αεροσκάφους καλύφθηκε και από το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL.